Είναι τιμή μου που μπορώ να μιλήσω για αυτή την κυρία των γραμμάτων και της ποίησης. Η σχέση μου με την Κική Δημουλά υπήρξε κάτι που δεν το περίμενα όταν πριν από 10-15 χρόνια γνωριστήκαμε. Συνέχισε σε μια φιλική σχέση. Βρήκαμε πολλά κοινά να κουβεντιάζουμε. Προχώρησε σε ιατρική σχέση γιατρού ασθενούς. Όπως και η ίδια δημοσιοποίησε πριν από 6-7 χρόνια, κατορθώσαμε εδώ στη Υγεία με την ομάδα καρδιάς που έχουμε να αντικαταστήσουμε την αορτική βαλβίδα που είχε με την γνωστή μέθοδο TAVI, οπότε δεν υπευλήθη σε μια εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Ανταποκρίθηκε η καρδιά της με πολύ μεγάλη επιτυχία σε αυτό το θέμα. Έτσι η απλή φιλία που είχαμε σιγά σιγά εξελίχθηκε σε μια φιλία προσωπική, να είμαι ο προσωπικός της γιατρός για οποιοδήποτε θέμα. Σαφέστατα όλα αυτά τα χρόνια το κυρίως πρόβλημα της κυρίας Δημουλά ήταν το αναπνευστικό της. Γνωστά πράγματα αυτά, αυτά τα λέω απλώς σαν εισαγωγή. Είχαμε ένα αναπνευστικό το οποίο παρουσίαζε ιδιαίτερα προβλήματα και από τα οποία τελικά και κατέληξε. Δηλαδή ήταν μια επιτινούμενη χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια. Σε όλα αυτά τα 10 χρόνια πολλές φορές αυτό αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με σκαμπανεβάσματα που πολύ καλά ξέρετε όλοι. Τελευταία μπήκε, η δύσπνοια είχε επιταθεί και αυτό συνετέλεσε ένα μικροκάταγμα πλευράς που είχε από ένα μικρό ατύχημα στο σπίτι. Με αποτέλεσμα ο πόνος να την κάνει να μην μπορεί να αναπνεύσει. Οπότε η αναπνευστική ανεπάρκεια χειροτέρευσε. Διασωληνώθηκε και κατέληξε πριν από 2-3 μέρες, όπως καλά ξέρετε. Αυτό που αξίζει για την κυρία Δημουλά δεν είναι το ιστορικό της, που είναι μια κυρία πλήρης ημερών, πλησιάζει τα 90 σε μερικούς μήνες. Εκείνο που είναι αξιοσημείωτο είναι αυτό που από τη μια ξέρει όλη η χώρα και όλος ο κόσμος, η ποιησή της, η ευστροφία του πνεύματος, η σπιρτάδα, η απίστευτη ευχέρεια να παίζει με τις λέξεις και να βγάζει σύνθετα νοήματα από απλές λέξεις. Αυτά δεν χρειάζεται να τα ακούσετε από μένα. Αυτό που εγώ μπορώ να πω σαν μικρή μου συμμετοχή σταγόνας στο τεράστιο έργο της δεν είναι αυτά που είναι απίστευτα γνωστά. Είναι η εμπειρία που είχα σαν προσωπικός της φίλος και η εντυπωσιακή επικοινωνία που είχε κουβεντιάζοντας για απλά πράγματα. Η Κική Δημουλά κατόρθωσε να φτάσει στα υπέρτατα επίπεδα πνεύματος και να κινείται σε πολύ ανθρώπινο επίπεδο. Δηλαδή, όταν κουβέντιαζες μαζί της, έλεγες είναι αυτή η ακαδημαϊκός και ποιήτρια κυρία Δημουλά, είχε μια απίστευτη ανθρώπινη προσέγγιση για όλα, είχε μια απίστευτη ταπεινότητα για τον εαυτό της και για τη σχέση της. Ήταν ένας απίστευτα γήινος άνθρωπος. Τα τελευταία χρόνια και λόγω του ότι δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει πολύ, συνηθίζαμε να έχουμε μια ωραία τηλεφωνική επικοινωνία κατά τις 8-9 το βράδυ, η οποία μπορούσε να κρατήσει και μια ώρα. Και είχαμε την ευκαιρία να κουβεντιάζουμε, να μου αναλύει θέματα, αλλά αυτά τα θέματα που ανέλυε, έχω μια λύπη να εκφράσω, έπρεπε να είχα πάρει την άδεια και να τα είχα γράψει. Αν είχα γράψει ωριαίες επικοινωνίες μαζί της και με την άδεια της αφήναμε να γραφτούν, τολμώ να πω ότι αυτά τα οποία κουβέντιαζε στην καθημερινότητά της θα ήταν εξίσου σημαντικά με την ποίησή της, θα ήταν πολύ δυνατά, διότι εγώ κάθε φορά που έκλεινα το τηλέφωνο έμενα, λέω τώρα, κουβέντιασα μια ώρα και μου ανέτρεψε 5 πράγματα για τη φιλία, για τον έρωτα, για την επιτυχία, για την κοινωνική αποδοχή, για το πού πάνε οι ψυχές μετά το θάνατο. Ό,τι κουβέντα και να τις έπιανες, είχε πολλά πράγματα να πει, είχε να σε αποστομώσει, όχι με απλό στόμφο, αλλά με επιχειρήματα τα οποία έλεγες, εγώ αυτό τώρα γιατί δεν το σκέφτηκα, για τη φιλία, γιατί δεν σκέφτηκα αυτό για την ιατρική, γιατί δεν σκέφτηκα αυτό για την κοινωνία.
Γιατί έπαιρνε, ας πούμε, μια κουβέντα για τον ΟΗΕ και σε απαντούσε, υπάρχει. Οπότε μετά, καθώς έτσι και σκεφτόσουν ότι δύο αυτά έχουν 10 χρόνια πολέμους δυνατούς και δεν είναι πουθενά τη λέξη Ηνωμένα Έθνη να παρεμβαίνουν. Και ξεκινούσε μια κουβέντα μισής ώρας. Οτιδήποτε θέμα, υγεία, παιδεία, πώς συμπεριφερόμαστε, το bullying, το κουβεντιάζουμε και μαζί της μπορούσε να κουβεντιάσεις μισή ώρα γι' αυτό και θα σου έλεγε ότι με ευχολόγια και με δελτία ειδήσεων το bullying δεν φτιάχνει. Χρειάζεται δυνατή κοινωνία, χρειάζεται δυνατό πατέρα, χρειάζεται δυνατή μητέρα. Χρειάζεται μια κοινωνία που πηγαίνει και βάζει τα πράγματα σε τάξη και όχι απλά το λέμε και το βράδυ. Οπότε αναλύαμε μαζί τα πάντα. Συνήθως αναλύαμε καμιά φορά την τηλεόραση και συμφωνούσαμε στο γεγονός ότι το πρωί ζούμε ένα εμφύλιο. Πολιτική δύο διαφορετικών στρατοπέδων, οι οποίοι ανταλλάζουν τα πειρά τους. Και δεν βλέπεις πολιτικές τοποθετήσεις. Βλέπεις δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα που το μόνο που λείπει είναι τα καριοφύλια. Αν υπήρχαν και καριοφύλια, θα ήταν εμφύλιος κανονικός. Αλλά υπάρχουν καριοφύλια σε βλέμμα, καριοφύλια σε λέξεις, καριοφύλια, μαχαιριές, πισόπλατες. Και τελικά κάποιος προσπαθεί να βγει πάνω από τον άλλον. Και αυτό λέγεται πρωινή τηλεόραση. Δεν βλέπεις ένα έθνος που θέλει να ομονοήσει και να πάει μπροστά, αλλά βλέπεις μια πολίτευση και μια αντιπολίτευση. Τίποτα άλλο δεν βλέπεις. Όταν έρθει το μεσημέρι, ξαφνικά μελώνουν τα πράγματα, πήγαν προς το καλύτερο. Εκεί η Ελλάδα ξαφνικά αρχίζει και μαγειρεύει και δείχνει και φορέματα. Και έτσι περνάει η μέρα. Και το βράδυ στις μακροσκελής ειδήσεις κάνουμε ένα απολογισμό. Και έτσι περιμένουμε να πάμε μπροστά. Θέματα σοβαρά, ποτέ δεν θα τα κουβεδιάσουμε. Δηλαδή, αν πεις εκείνη την ώρα μέσα στις βαρύγδοπες ειδήσεις, υπάρχουν νοσοκομεία που δίνουν ειδικότητα καρδιοχειρουργικής χωρίς να κάνουν εγχειρήσεις καρδιάς. Είναι αυτό είδηση? Δεν είναι. Γιατί αυτό δεν πουλάει, ούτε δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αυτά κουβεντιάζαμε με την Κική. Και δεν σας το κρύβω ότι έμαθα πολλά. Ξεκίνησα σαν φίλος της και τερματίσαμε σαν προσωπικός της άνθρωπος. Εγώ αισθάνομαι η οικογένειά της. Δεν έχω να δηλώσω πολλά. Ούτε να πω πολλά, γιατί μια Κική Διπλά δεν περιγράφεται ούτε αναλύεται από ένα γιατρό που δεν είναι ειδικός για να αναλύει, οπότε δεν μπαίνω καν στο έργο της. Αλλά διαβάζοντας τα ποίηματά της, διαβάζοντας τα γραπτά της, έπαθα ένα πολιτισμικό, δεν θα έλεγα σοκ που είναι μια πολυφορεμένη κουβέντα, πάθανε ένα πολιτισμικό προβληματισμό, γιατί έχουμε αφήσει το πνεύμα μας σε αυτή την κατάσταση που δεν το ανεβάζουμε, δεν ανεβάζουμε το πνεύμα στη νεολαία μας, στην κοινωνία μας, σε εμάς τους ίδιους. Γιατί εμείς οι ίδιοι εφησυχάζουμε και δεν γινόμαστε καλύτεροι? Γιατί εγώ δεν κοιτάζω στον καθρέφτη μου και να διορθώσω 10 πράγματα που κάνω στραβά? Γιατί? Και έτσι η Κική Διμουλά, που αύριο θα αποχαιρετήσουμε, σήμερα είναι Δευτέρα, αύριο Τρίτη θα γίνει η κηδεία της, στις 4 το απόγευμα, αφήνει ένα μεγάλο κενό σκέψης, αφήνει ένα μεγάλο κενό προβληματισμού. Διάβαζα προχθές τα λόγια της για την ευτυχία, που την περίμενα και δεν ήρθε. Και τελικά, όταν πια κατόρθωσα να μην την έχω ανάγκη, έρχεται και μου λέει, αυτό είναι ευτυχία. Ευτυχία είναι να μην με έχεις ανάγκη. Άπιαστη σας λέω η ευτυχία. Δηλαδή κάθε κουβέντα της ήταν και μια διδακτορική διατριβή, όχι μόνο λογοτεχνίας, αλλά και φιλοσοφίας και ήθους και απλότητας. Αγαπημένη μου Κική, θα λείψεις όλους. Σε μένα θα λείψεις διπλά. Στην οικογένειά σου πρώτα, σε εμάς τους στενούς σου φίλους. Δεν σε αποχαιρετούμε, γιατί πιστεύω ότι εσύ θα βρεις έναν τρόπο να επικοινωνείς μαζί μας. Και ας μην τα έχεις καλά με το ίντερνετ. Εσύ πάνω θα βρεις γραμμές που θα μας στέρνεις μηνύματα και εμείς θα τα φουγκραζόμαστε. Ούτε σου λέω καλώς ταξίδι. Τα έχουμε αναλύσει και αυτά. Ούτε σου λέω αιωνία σου η μνήμη, εσύ τη δικαιούσε μέσα από τα γραπτά σου. Ούτε σου λέω αλαφρύ το χώμα. Το χώμα είναι το ίδιο σε όλους. Απλά
όπως έχω ξαναπεί, θα έχεις την αγάπη μας ανάμεσα στο σώμα σου και στο χώμα που θα απαλύνει την ηρεμία σου μέχρι να γίνεις τελικά ψυχή και να φύγεις στο υπερπέραν. Θα περιμένουμε τα μηνύματά σου. Καλό σου βράδυ.